χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου. Θα είμαι σύντομος, περιεκτικός. Πριν έρθω, σκεφτόμουν να μην γράψω απολύτως τίποτα και ήθελα ό,τι προκύψει στον προφορικό μου λόγο να είναι τελείως αυθόρμητο και να απαγορεύεται από τη συναισθηματική μου φόρτιση και την αγωνιστική μου διάθεση. Παρ' όλα αυτά, προτάρεις, ας πούμε, πρέπει να κάποια πράγματα να τα σημειώσω και να τα μεταφέρω σωστά. Στην παράταξη δεν είμαι καινούριος, έτσι. Πρέπει να. Οι παλιοί θα θυμούνται ότι ήμουν από τα ιδρυτικά στελέχη της δύναμης αλλαγής. Εντάξει, δεν ήμουν ενεργοποιημένος σε ένα πλαίσιο τακτικό και εντατικό, αφού είχα ιεραρχήσει στη ζωή μου κάποιες προτεραιότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου. Εντάξει, ο χρόνος πέρασε, οι συνθήκες έχουν αλλάξει στη ζωή μου. Το ένα μου παιδί έχει φύγει, το δεύτερο φεύγει, είναι πανελλαδικές και φεύγει και ως εκ τούτου πλέον εγώ απελευθερώνομαι και όπως έλεγε και στο λογοτέχνημά του ο αγαπητός συμπατριώτης μας Νικολής, όταν φεύγουν τα παιδιά το σπίτι φεύγει. Εγώ παραμένω όμως εδώ στις επάλξεις και είμαι αποφασισμένος πλέον με καθαρό μυαλό και απερίσπαστα να ασχοληθώ ανιδιαιτερώς σε ένα αγώνα ο οποίος θα είναι αδυσόπιτος λόγω των συγκυριών στον πλευρό της παράταξής μου. Αυτό δεν είναι τυχαίο βέβαια, διότι πρέπει να ξέρετε, σαν γιος έχω πρότυπο τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν σε όλη τη ζωή αγωνιστής και ήταν αγωνιστής όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις. Όσοι ζουν χρόνια εδώ στην ΚΟ γνωρίζουν για τον Γιώργο τον Παντούρη. Άρα λοιπόν εγώ ως το γιος δεν θα μπορούσα να αποτελέσω την εξαίρεση. Τώρα, η υποψηφιότητά μου, όπως ξέρετε, το επάγγελμά μου είναι οικονομολόγος, φοροτεχνικός, άρα λοιπόν θεσμικός ρόλος, αν όλα πάνε καλά και βγούμε και εκλεγώ, λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας δεν θα έχει να κάνει παρά μόνο με τα οικονομικά του Δήμου και την διαχείριση των οικονομικών. Με τον Γιώργο τον Κυρίτση μας συνδέει μια πολύ παλιά φιλία, η οποία έχει να κάνει, ιστορικά άρχεται από το σχολείο, από τελειόφοιτος του Λυκείου μέχρι φοιτητικές, όταν ήμασταν φοιτητές στα πανεπιστήμια μας και αυτή μετακυλήθηκε και στα παιδιά μας και όπως καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερη η σχέση που έχω μαζί του. Βέβαια όπως όλες οι σχέσεις πρέπει να ξέρετε περνάνε και τις κρίσεις τους και αυτή είναι η υγεία μέσα σε μια σχέση. Δεν πρέπει να είμαστε, η συμπεριφορά μας δεν πρέπει να είναι επιτυδευμένη, αλλά πρέπει να είναι ειλικρινής και να είμαστε ανοιχτά βιβλία. Ως εκ τούτου με τον Γιώργο πάντα, επειδή ήμασταν ειλικρινείς στη σχέση μας, ενδεχομένως γιατί το λέω αυτό για να προλάβω κάποια σχόλια από κάποιους που γνωρίζουν ότι υπήρξε μια συγκρουσιακή περίοδο με τον Γιώργο, αυτά έχουν τελειώσει, έχουν αποκατασταθεί και είμαστε όλα εντάξει. Πρόσφατα υπήρξε μια συγκρουσιακή. Παλιά, εντάξει, δεν χρειάζεται να το οποίο οφείλεται στο εκρηκτικό του χαρακτήρα, που έχει τον τέλειο, έτσι, για να είμαστε και καθαροί. Δεν χρειάζεται να αναδυθίσετε ούτε σε παλιές ιστορίες, αρχαία κτλ. Αφήστε το. Η κρίση τώρα της χώρας, η ΣΚΟ δεν μας αφήνει, και τη ΣΚΟ βέβαια, αναπόφευκτα, δεν μας αφήνει περιθώριο να παρακολουθήσουμε την ροή των πραγμάτων οφαλοσκοπικά, αλλά επιβάλλει τη συστράτευσή μας σε ένα αγώνα μέχρι σε σχάτων. Έχουμε μείνει αλήθεια πάρα πολύ πίσω. Έτσι, όλοι το ζούμε εδώ πέρα, κυκλοφορούμε στην πόλη καθημερινά και ακούμε, εισπράττουμε αυτό που ο καθένα σκέφτεται έχοντα να κάνει με την εικόνα και την ροή των πραγμάτων στο νησί. Η προηγούμενη αρχή, δημοτική αρχή δηλαδή, η αρχή τη δύναμη αλλαγή με επικεφαλή των κυρίσεων, με τι όποιε παθογένειέ τη, παρέδωσε στην παρούσα ένα τόπο με αέρα ανάπτυξη. Και τώρα μα παραδίδουν το τέλμα και την αβελτηρία. Θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι. Με προεξάρχοντα τον Γιώργο και εγώ είμαι εδώ πέρα αποφασισμένος να τον ακολουθήσω. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας και από μένα. Εγώ θα ασχοληθώ με το κομμάτι του πολιτισμού και του αθλητισμού. Υπήρξα αθλήτρια στο παρελθόν, δεν έχω αγωνιστεί για αυτό το θέμα. Όπως αγωνίστηκα όταν ήμουν αθλήτρια, έτσι θα αγωνιστώ και τώρα στην πολιτική για το καλό του τόπου μας. Πιστεύω πως στο θέμα του πολιτισμού και του αθλητισμού ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι ικανός να κάνει πολλά πράγματα και γι' αυτό και επέλεξα να είμαι στην παράταξή του. Αυτά από μας, από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κυρίτση για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στο ψηφοδελτίο του.
Όπως σας είπαμε, ονομάζομαι Σόπλος Στέφανος, γεννήθηκα στην Καστοριά το 1978. Τα τελευταία χρόνια ζω και εργάζομαι στην ΚΟ, σε αυτό το πολύ όμορφο νησί, όντας η καταγωγή της μητέρας μου. Επέλεξα να ζήσω και να δημιουργήσω την οικογένειά μου σε αυτό το νησί και ειδικά στην Κέφαλο, ένα τόσο όμορφο μέρος που για κάποιους λόγους ειδικά η Κέφαλος έχει μείνει έξω από τα κέντρα των αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ τον κύριο Κυρίτσα από κοντά, γι' αυτό και επέλεξα να είμαι στο συνδυασμό του, γιατί οι αγώνες που κάνει για το νησί γενικότερα και ειδικότερα για την Κέφαλο δεν μας αφήνουν αδιάφορους εμάς τους κατοίκους της Κεφάλου. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά έγκυται στο ότι πιστεύω προσωπικά ότι έχω να δώσω και εγώ κάποια πράγματα στο νησί και ειδικότερα στην Κέφαλο. Εύχομαι η προεκλογική περίοδος που διανύουμε να μας βρει όλους ενωμένους κάτω από έναν κοινό στόχο. Έναν κοινό στόχο ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο από την ανάπτυξη του νησιού μας και την πρόοδο του νησιού μας και του τόπου του καθένα μας, μόνο για να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Πήρα την απόφαση αυτή την περίοδο να ασχοληθώ με την πολιτική εντός εισαγωγικών. Δεν ακούω. Χανά, καλημέρα και από μένα. Πώς δεν είναι στο παλικόνι στάδιο. Έχω βγει παρεντημένος πολλές φορές. Θα ασχοληθώ αυτή τη φορά με την πολιτική εντός εισαγωγικών, όπως είπα και πριν. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα κοινά, πρώτα με τον αθλητισμό και τώρα με τον πολιτισμό. Θα είμαι υποψήφιος με τη δύναμη αλλαγής, γιατί πιστεύω ότι είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δυστυχώς, η απερχόμενη δημοτική αρχή, αυτό που έλεγε προεκλογικά, δεν τα τήρησε. Εύχομαι από το Σεπτέμβρη που θα είμαστε εμείς δημοτική αρχή, τα επόμενα 5 χρόνια να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι να έχουμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα κιόλας. Αντώνης Μέρης λέγομαι. Είμαι γεννημένος στην Κάλυμνο και εδώ και 25 χρόνια εργάζομαι και εδώ στην ΚΟΡ. Και συγκεκριμένα στην Αντιμάχια. Μία από τις αιτίες που κατεβαίνω στην τοπική αυτοδιοίκηση, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Κυρίτση που με προτίμησε για να με πάρει μαζί του, είναι ότι ζούμε πλέον σε ένα χωριό το οποίο ανήκει στην Παραμεθόριο. Καταντήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια να είμαστε ξεχασμένοι από τον κόσμο. Έχουμε καταντήσει ένα χωριό απλά και μόνο για να έχουμε μαζέψει οτιδήποτε σαβούρα υπάρχει πάνω στο νησί. Και βλέπεις και αντιμετωπίζουμε μια απάθεια γενικώς από όλους τους κατοίκους της Αντιμάχιας και ιδίως από τους εκπροσώπους που εκπροσωπούν τώρα την τοπική αυτοδιοίκηση. Με αποτέλεσμα, σαν οικογενειάρχης και σαν πατέρας 2 παιδιών, σκέφτηκα ότι πρέπει να συμμετέχουμε δυναμικά σε αυτό που υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει. Και για μένα θέλω να πιστεύω ότι η δύναμη αλλαγής και ο εκπρόσωπος ο Γιώργος Κυρίτσης θα μπορέσει στην εποχή που διανύουμε να αλλάξει ορισμένα πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε ότι και πιστεύουμε ότι ο λαός θα κινηθεί όπως πρέπει και θα προτιμήσει. Είμαστε 2 νέοι άνθρωποι, δεν έχουμε ξανααποσχοληθεί ποτέ με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πιστεύουμε ότι έχουμε την δύναμη και την όρεξη και την τόλμη να παλέψουμε για ορισμένα πράγματα. Έγινε, ευχαριστώ.